Στις αρχές της επόμενης χρονιάς εκτιμάται ότι θα γίνει δυνατό να δημοπρατηθεί το έργο ανακατασκευής του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, καθώς η σχετική μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Αυτό γνωστοποιήθηκε σε σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα υπό την παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα. Ανακατασκευή του Διοικητηρίου που μετρά ζωή πολλών δεκαετιών. Υπάρχουν ζητήματα εδώ, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του κεντρικού κτηρίου διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Θέλω από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω τον κύριο Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, γιατί κάνει δωρεάν μία μελέτη η οποία γίνεται και την οποία παρακολουθούμε και συζητούμε εδώ και πολύ καιρό, και υπάρχει συνεννόηση με την κυβέρνηση για την χρηματοδότηση της ανακατασκευής αυτού του εμβληματικού κτηρίου της δεκαετίας του 70 ή του 60 καλύτερα. Θα γίνει ένα, κατά τη μελέτη, ένα υπερμοντέρνο κτίριο, το οποίο ενεργειακά θα είναι σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Θα χρησιμοποιηθούν όλες εκείνες οι τεχνικές ώστε το κτίριο να εξοικονομεί ενέργεια, να είναι ένα παραδειγματικό κτίριο, όπως άλλωστε έχει γίνει και το Δημαρχείο της πόλης της Καλαμάτας. Και βεβαίως να δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στους πολίτες να εξυπηρετούνται. Βέβαια πάρα πολύ γρήγορα η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δεν θα χρειάζεται πολλοί να έρχονται εδώ για να κάνουν τις δουλειές τους. Εδώ ο μηχανικός μας ενημέρωσε ότι θα είναι και COVID free το συγκεκριμένο κτίριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ο αέρας του θα είναι καθαρός από κάθε άποψη και αυτό θα είναι εξαιρετικό για τη λειτουργία μας. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ χρειάζονται κάθε χρόνο για να συντηρούνται τα μηχανήματα τα οποία είναι πολλών δεκαετιών εδώ, μηχανήματα τα οποία αναφέρονται στην ευκρασία του χώρου, στο κλίμα του χώρου. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα θα δημοπρατήσουμε το συγκεκριμένο έργο και θα δώσουμε ένα κτίριο παραδειγματικό και για τη Μεσσηνία και για την Ελλάδα νομίζω. Ήδη μάλιστα έχουν δοθεί και σχετικές οδηγίες από τον Περιφερειάρχη να εφαρμοστεί γεωθερμία σε συνδυασμό με ηλιοσυλλέκτες στη στέγη του Διοικητηρίου, καθώς επιδίωξη της Περιφερειακής Αρχής είναι να καταστεί ενεργειακά αυτόνομο. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη γεωθερμία, θα γίνουν περί τις 50 γεωτρήσεις βάθους στα 100 μέτρα.